δύσκολο παιχνίδι, όχι καλό ποιοτικά, αλλά με το αποτέλεσμα που θέλαμε. Adaptarse, como dije antes. Εντάξει, για μένα το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοζόμαστε πάντα σε κάθε κατάσταση η οποία βρίσκεται. Solo momento. Βρισκόμαστε. Είναι κάποιες συγκεκριμένες στιγμές που ζητάνε κάποια πράγματα. Solo partido distinto. Είναι τελείως διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια τα οποία είναι προγραμματικοί για να φτάσουμε στο τελικό δικαιπέδιο. Seguramente, claro que me gusta hacer otro fútbol. Σίγουρα και νομίζω ότι αυτό το έχω αποδείξει πάρα πολλές φορές. Είμαι θεασότης άλλου τύπου ποδοσφαίρου. Pero el fútbol no tiene solo un camino, tiene varios caminos. Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο για να έρθει η επιτυχία δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος που οδηγεί σε αυτήν, υπάρχουν διάφοροι. Y trato de leer todos los momentos, el equipo todo y que los muchachos hagan lo mejor que esto necesitábamos hoy. Και από τη δικιά μου την πλευρά, εγώ προσπαθώ να διαβάζω όσο γίνεται καλύτερα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η δικιά μου ομάδα, την κατάσταση που βρίσκεται η αντίπαλη ομάδα και να μπορέσω να δώσω στους ποδοσφαιριστές μου ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν να αισθάνονται άνετα μέσα στον χώρο. Τα μάτια είναι κόκκινα και σχεδόν υγρά. Είναι χαρακτηριστικά της έντασης του παιχνιδιού και της πίεσης που υπάρχει σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή της περίοδου. Όχι, είναι. Και tengo 43 años y no veo un poco bien de ahora. Είμαι 43 χρονών πια ήδη και πλέον δεν βλέπω και τόσο καλά. Γι' αυτό τρώω ψάρι και καρότα. Γι' αυτό και προσπαθώ να τρώω ψάρι και καρότα. Το πρώτο βήμα έγινε, τι απομένει για να πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόκληση στο τελικό που είναι και το στόχος. Ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα, ακόμα δεν έχουμε κατακτήσει τίποτα. Solo un paso, έχουμε κάνει ένα μικρό βήμα, μπροστά. Que tenemos mucho partido por delante. Έχουμε ακόμα για τη συγκεκριμένη διοργάνωση έναν ακόμα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα μπροστά μας για να πάμε στο τελικό. Συν ακόμα αρκετά παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάθε μέρα, καθημερινά προσπαθούμε μέσω της σκληρής δουλειάς να βελτιώσουμε την ομάδα. Y la mente también. En los momentos difíciles se ven los hombres. Και θεωρώ πως σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, κρίσιμες στιγμές, είναι που βγαίνουν μπροστά οι χαρακτήρες και οι άνδρες.